Σε αυτό το podcast ε, θέλουμε να ασχοληθούμε με την έννοια της θυσίας, την έννοια του μάρτυρα, σε σχέση με την έννοια του ήρωα, να καταλάβουμε τις διαφοροποίησεις και να καταλάβουμε ότι πολλά πράγματα που μπορεί να τα ακούμε και στην επικαιρότητα, να αναρωτιόμαστε τι γίνεται. Π.χ. υπάρχει μια αντίσταση είναι αντίσταση η οποία προέρχεται από κάτι που είναι συντονισμένο είναι μια εκτόνωση. Γιατί άμα είναι μια εκτόνωση, τότε ξέρουμε ποιο θα είναι το αποτέλεσμα. Θα εκτονωθούν. Εφόσον εκτονωθούν, θα χάσουν την ενέργεια, θα καταπατηθούν και τέλειος. Άμα υπάρχει μια δυσκολία για να καταλάβετε για ποιο πράγμα μιλάω, φανταστείτε στην πλατεία Τιένεν Μέν. 1989. Ποιο είναι το αποτέλεσμα. Το αποτέλεσμα ότι υπάρχουν ακόμα άνθρωποι που είναι στις φυλακές από τότε. Υπάρχουν άνθρωποι που έχουν πεθάνει γιατί σε κάποια φάση μερικοί άνθρωποι θεώρησαν ότι ήταν ένα καλό timing. Άρα έκαναν ακόμα και ένα άγαλμα της ελευθερίας Είδαμε το αποτέλεσμα. Το αποτέλεσμα ποιο ήταν. Το αποτέλεσμα είναι ότι η Κίνα σαν οντότητα δεν ήταν έτοιμη. Όταν εγώ βλέπω λοιπόν αυτές τις κινήσεις, καταλαβαίνω ότι μπορεί να είναι το ανάλογο από αυτά που ζήσαμε στην Ισπανία, πριν απελευθερωθεί η Ισπανία, ενώ πριν το 1492, που χρειάστηκαν άνθρωποι να θυσιαστούν στο βωμό της έννοια της απελευθέρωσης, όλοι αυτοί να έχουν πεθάνει, για να λειτουργήσει αυτό ενεργά και οι Ισπανοί της Ανδαλουσίας να πούν ότι δεν μπορεί να συνεχιστεί και αυτοί οι άνθρωποι να καταπατούνται, άρα να τελειώσουμε την απελευθέρωση όλης της Ισπανίας μετά από αυτή την, ας το πούμε, παρότριση των θυσιασμένων. Όταν βλέπουμε, ας πούμε, το θέμα της Ερλανδίας, το 1916 η Ιρλανδία ήταν έτοιμη. Όχι. Ήταν μερικοί στην Ιρλανδία έτοιμοι να κάνουν μια αλλαγή. Ναι. Ήταν μια εκτόνωση. Ναι. Ήταν μια νίκη ή αποτυχία. Ήταν μια αποτυχία. Όμως αυτή η αποτυχία έφερε μια άλλη νίκη που τελικά υλοποιήθηκε μετά από χρόνια εφόσον ήταν το 1922. Άρα Πήγε τζάμπα αυτό. Όχι, δεν πήγε εντελώ τζάμπα. Αλλά από μόνο του είναι ένα σημείο εκτόνωση. Δηλαδή υπάρχει μια αμφισβήτηση ενό καθεστώτο και πρέπει να γίνει κάποια αλλαγή. Το θέμα είναι ότι. Πώ το ερμηνεύουμε, Μήπω είναι το σύνδρομο του πρωτεσύλλογου και πρέπει να υπάρχει ένας Οδυσσέας για να συνεχιστεί η μάχη. Γιατί άμα είναι όλοι με το ίδιο σύνδρομο, απλώς θα πεθάνουν. Άρα δεν υπάρχει συνέχεια. Θα υπάρχει κάποιος που θα το συνεχίσει. Έχουμε δει το ανάλογο με τις κινήσεις που έγιναν στο Αφγανιστάν σε σχέση με τις γυναίκες. Είδαμε πολλούς να φεύγουν από το Αφγανιστάν και παρατηρήσαμε ότι πάρα πολλοί ήταν άντρε. Μετά έχουμε γυναίκες που αντιστέκονται. Ωραία. Αντιστέκονται όμως για να θυσιαστούν και να αλλάξουν το καθεστώς ή κάνουν ό,τι μπορούν ή για να εκτονωθούν. Έχουμε τώρα και το Ιράν. Είναι πάλι το ίδιο. Ποιο είναι το πλαίσιο. Είναι μια αντίσταση ενεργητική, συντονισμένη, στρατηγική ή είναι μια αγανάκτηση η οποία φαίνει ένα αποτέλεσμα το οποίο μπορεί να είναι πολύ προβληματικό, τουλάχιστον σε πρώτη φάση. Ρωτάω τώρα, στη Ρωσία μας εξηγούν ότι θα γίνει μερική επιστράτευση. Αυτοί που αντιστέκονται και δεν θέλουν να πάνε σε αυτό το στρατό, δεν θέλουν να συμμετέχουν σε αυτό το έγκλημα κατά της ανθρωπότητας, είναι συντονισμένοι, είναι απλώ μια εκτόνωση, χρησιμοποιούν τα κοινωνικά δίκτυα για να πούν ότι αυτό είναι απαράδεκτο και μετά στο τέλος τι γίνεται, μήπως θα είναι οι ίδιοι που θα είναι πάλι εκεί. Όταν θα είναι εκεί θα συμμετέχουν ή θα θεωρούν τον εαυτό τους λιποτάκτη μα δεν συμμετέχουν. Όταν ξεκινάει η Ελληνική Επανάσταση, ξεκινάει το 1821, το 1821 ή υπάρχουν εξεγέρσεις από πριν. Πόσες από αυτές τις εξεγέρσεις ήταν συντονισμένες. Πόσες από αυτές είχαν μια φιλική εταιρεία για να κάνει την οργάνωση ή να σκεφτεί ποιο θα είναι το μέλλον. Εγώ αυτό που βλέπω είναι ότι όταν βλέπουμε και τον Διόνυσο, τον φιλόσοφο, στο 17ο αιώνα δεν ήμασταν καθόλου έτοιμοι. Πέθανε ο άνθρωπος. Πέθαναν και αυτοί που ήταν μαζί του. Και με έναν βάρβαρο τρόπο πέθανε. Ρωτάω τώρα, άμα το σκεφτούμε, η φιλική εταιρεία γεννιέται το 1814. Σε 7 χρόνια καταφέρει να κάνει κάτι που δεν έκαναν αιώνες οι άλλοι. Από πού έρχεται. Από το εξωτερικό. Τι κάνει. Συντονίζει. Οργανώνει. Παρίσι. Τριέστη. Οδυσσό. Δεν είναι από μέσα μόνο. Υπάρχει μια συμπαράσταση. Πρέπει να υπάρχουν και αυτοί που ήταν μέσα. Κροχοτρονέοι. Αυτοί που δεν έζησαν καν τη σκλαβιά. Αυτοί να συντονιστούν με αυτούς τους έξω. Πρέπει λοιπόν να υπάρχει μια θέληση, Πρέπει να υπάρχει μια οργάνωση, πρέπει να υπάρχει ένα συντονισμό. Γιατί τότε εμφανίζονται οι ήρωε, αλλιώ παραμένουν μάρτυρε. Άρα, άμα είναι να έχουμε μια μαρτυρική πορεία για να εμφανιστεί κάποιο ήρωα, μπορεί και να έχει ένα νόημα. Ωραία. Το θέμα όμω είναι αν δεν εμφανίζεται κανένα ήρωα και μένουμε στου μάρτυρε. Ο λόγο ποιο ήταν του αγώνα, η εκτόνωση. Αλλά πρέπει να είμαστε πολύ πρισοκτικοί, ειδικά όταν θέλουμε να, να είμαστε στο πλαίσιο της συμπαράσταση και να ακολουθήσουμε αυτές τις προσπάθειες. Ε, οι Ουκρανοί αντιστέκονται στην ρωσική βαρβαρότητα. Αντιστέκονται μόνοι τους, χωρίς όπλα. Όχι. Συντονισμένα με την Ευρώπη, με την Αμερική, με το Ηνωμένο Βασίλειο, γι' αυτό έχουμε και μερικά αποτελέσματα ήδη. Αν ήταν μόνοι τους, μόνοι τους, πώς θα γινόταν. Θα είχαν κάνει μια αντίσταση, θα είχαν κάνει απεγνωσμένες κινήσεις, θα είχαν καταφέρει μερικά πράγματα και στο τέλος θα ήμασταν στο πλαίσιο που είχε προβλέψει η Σοβιετική Ένωση πριν, η Ρωσία μετά. Άρα αυτό που βλέπουμε είναι ότι ο συντονισμός μια ταλάντωση, κινήσεις που γίνονται μαζί. Αυτό φέρνει αλλαγές. Άρα το ερώτημα είναι, ο μάρτυρας φέρνει αλλαγή. Όχι. Ο μάρτυρας έχει έναν συντονισμό, αλλά δεν υπάρχει συμπαθητική χορδή. Ταλαντώνεται, πιέζεται, σπάζει. Όταν υπάρχουν συμπαθητικέ χορδέ, τότε αυτή η ταλάντωση μπορεί να ξυπνήσει του άλλου. Να αποτελέσει παράδειγμα, προ Το θέμα είναι ότι πρέπει να υπάρχουν χορδές, σκληρέ, οι οποίε μπορούν να απορροφήσουν αυτό το μήνυμα και αυτές δεν πεθαίνουν αμέσω. Η ελληνική επανάσταση έγινε με τον Αθανάσιο Διάκο ή με τον Κολοκοτρόνη. Μα όλοι οι συνέλαβαν σε αυτόν τον αγώνα. Το θέμα είναι ότι όχι με τον ίδιο τρόπο. Άρα αυτό που βλέπουμε είναι ότι ο πυρήνα πρέπει να είναι ανθεκτικός. Όταν βλέπουμε λοιπόν κινήσει αντίσταση που δεν είναι συντονισμένε και είναι πιο πολύ τη εκτόνωση, είναι απλώ μικρέ τριβές οι οποίε θα απορροφηθούν από το σύστημα το οποίο έχει αρκετή ανθεκτικότητα. Αλλά θα του ξαναπατήσει ακόμα πιο εύκολα. Το έχουμε δει με του με την Τουρκία και με την Ρωσία, με τη συνθήκη ΚΑΣ. Αν λέω όλα αυτά τα παραδείγματα, είναι για να καταλάβουμε το εξή. Επιλέγουμε στρατηγικά έναν αγώνα, ο οποίο θα είναι δύσκολο. Άμα είναι πολύ εύκολο, δεν είναι αγώνα, είναι απλώ δεκπεραιώνω. Άμα είναι πολύ δύσκολο, θέλει να πείτε θα θυσιαστούν πολύ. Ξανά, κάτι θετικό. Ο Γκάντι, άξιζε να κάνει αγώνα. Ναι. Τι ήταν όμως που είχε. Είχε δύο πράγματα. Την νοημοσύνη και τεράστια μάζα. Αν βγάλουμε ένα από τα δύο και αφήνουμε μόνο την τεράστια μάζα, θα είχε συνεχίσει την δύο όπως ήταν. Αν βγάλουμε την τεράστια μάζα, δεν υπήρχε περίπτωση η στρατηγική του Γκάντι να έχει αποτελέσματα. Θα είχαν πεθάνει όλοι. Αν αυτό σημαίνει ότι χρησιμοποιούμε τα δεδομένα που έχουμε. Όταν βλέπουμε λοιπόν κινήσεις που και να τις θαυμάζουμε. Αυτό είναι σημαντικό. Δηλαδή φτιάχνει και τον εγκέφαλο της ανθρωπότητας. Στο τέλος όμως, είναι για να συμμετέχουμε ή να θαυμάζουμε. Εμένα αυτό που με απασχολεί, θα έλεγα ακόμα και χριστιανικά, είναι ότι ε, άλλο να το κάνεις μόνος σου, μόνοι σου. Και άλλο να φέρεις κόσμο μαζί σου. Γιατί θα είσαι υπεύθυνο Θα είσαι υπεύθυνο Μπορεί όλοι αυτοί να πεθάνουν. Για έναν αγώνα που δεν έχει ένα αποτέλεσμα και θα είναι ένας αγώνας θυσία. Και μπορεί το αποτέλεσμα να έρθει μετά από 20 χρόνια. Αυτό όμως θα τους το πει ή θα τους το κρύψεις. Γιατί άμα τους το κρύψεις, είναι ηθικό, είναι της ανθρωπότητας. Γιατί είναι εντελώ διαφορετικό όταν φαίνει στους Σπαρτιάτες να πολεμήσουν τους Πέρσες και τους λες, ξέρετε, το πιο πιθανό δεν θα μείνει κανένας. Όλο αυτό το κάνουμε για να καθυστερήσουμε, για να μπορούμε να τους νικήσουμε στη Σαλαμίνα. Αλλά ο, ο άλλος έρχεται και λέει, εγώ είμαι έτοιμο να θυσιαστώ. Αυτό όμως είναι συντονισμό. Δεν είναι θυσία για τη θυσία, είναι θυσία για την νίκη. Άμα δεν υπάρχει καμία προοπτική νίκης. Τι σημαίνει. Το πρόβλημα αυτό το έχει λύσει ακόμα και ο Ζωρό. Λέει πολύ απλά, όταν δεν μπορείς να είσαι λιοντάρι, να είσαι αλεπού. Οκ. Ρωτάω τώρα. Άμα βλέπουμε πολλά λιοντάρια ξεκάρφωτα, δεν ξέρουμε τι θα γίνει. Ποιο προσέχει όμω τι αλεπούδε. Άμα συντονιστούν οι αλεπούδε, θα έχουν τα αποτελέσματα που δεν πετυχαίνουν τα λιοντάρια απομονωμένα. Άρα λέω απλώ ότι όταν υπάρχει μια μεγάλη έμφαση πάνω σε ένα γεγονό το οποίο όλοι το κοιτάζουν σαν θέαμα, δεν συμμετέχουν. Εμάς αυτό που μας ενδιαφέρει όταν συμπάσχουμε, όταν είμαστε τη συμπαράσταση, είναι μπορούμε να κάνουμε κάτι για αυτούς που το κάνουν ή απλώς να το κοιτάζουμε. Γιατί ο θαυμασμός είναι ένα στάδιο της μίμησης. Αν όμως είναι ο θαυμασμός χωρίς μίμηση και χωρίς θέληση, τότε είναι θέαμα. Πρέπει λοιπόν να είμαστε πολύ προσεκτικοί γιατί μπορεί στο τέλος να θαυμάζουμε το θέαμα. Ενώ θα ήταν καλό να σκεφτούμε ότι τι είναι το θέαμα του θαυμασμού. Είναι μετά την νίκη. Τότε τα πράγματα μπαίνουν στη θέση τους και τότε είμαστε μαχητές και πολεμιστές στο επίπεδο που πρέπει, την ώρα που πρέπει. Άρα χρησιμοποιείς τα δεδομένα, χρησιμοποιείς τις δομές, χρησιμοποιείς τη στρατηγική, χρησιμοποιείς την πολιορκητική, αλλά ποτέ δεν εκτονώνεσαι απλώς. Απλώς, άμα το ξανασκεφτείς, η εκτόνωση για την εκτόνωση είναι αυτοκτονία. Η αυτοκτονία μπορεί να είναι μια λύση όπως το ξέρουμε και παραδοσιακά και στη δική μας. Μιλάω για το ζάνο. Όταν το σκεφτούμε όμως ορθολογικά, είναι ότι αυτό είναι μια τοπική λύση. Δεν είναι μια ολική λύση. Για να αλλάξει ένα σύστημα που καταπατά την ανθρωπότητα, θέλει έναν ολικό συντονισμό, ακόμα και αν είναι μικρό το δίκτυο αντίστασης. Αλλά πρέπει να υπάρχει δίκτυο. Αυτό υπάρχει στη στρατηγική και αυτό αλλάζει τα δεδομένα. Άμα είπαν σε αυτό το πλαίσιο και η θυσία ή ο μάρτυρας ανήκουν σε αυτό το πλαίσιο, τότε είναι μια κίνηση συνδυασμού. Όπως έχουμε μια θυσία στο σκάκι. Γιατί μετά από αυτή τη θυσία μπορεί η κατάσταση να έχει όχι μόνο βελτιωθεί, αλλά να επιτρέπει μια νίκη. Αν όμως είναι θυσία χωρίς να υπάρχει νίκη μετά, αυτό λέγεται απλώς λάθος.